Θα πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία συνανθρώπων μας που αγωνίζονται σχεδόν 14 χρόνια για να βρουν το δίκιο τους. Αναφέρομαι στους καθηγητές που είχαν επιτύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008. Περίμεναν την μονιμοποίησή τους στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Μπήκαν άλλοι μπροστά από αυτούς, προχώρησαν, κάθε υπουργός έβαζε τη δική τους σφραγίδα σε όλο αυτό. Έμειναν πάντα με την ικανοποίηση ότι πέτυχαν σε αυτό το διαγωνισμό και τίποτε άλλο. Ο κύριος Θεοχάρης Μουρέλους, εκπρόσωπος των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008, είναι μαζί μας απόψε. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν, να δούμε αν προχώρησε καθόλου το θέμα τους, τι γίνεται με τις επαφές που έχουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που δεν τα βάζουν κάτω, και αν υπάρχει κάτι τέλος πάντων που μπορεί να θεωρηθεί και γιατί όχι θετικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευά. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και θα συνομιλήσουμε και πάλι μαζί. Τα είχαμε πει το 21, τώρα έχει μπει το 22 και μάλιστα ολοκληρώνουμε και το πρώτο τρίμηνο. Θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει, εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ακούμε για πολύ μεγάλες ελλείψεις στα ελληνικά σχολεία. Το Υπουργείο δεσμεύεται ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουν τοποθετηθεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθείτε αυτή τη φορά, τι πληροφόρηση έχετε? Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να μην μας δίνει βήμα, δεν δέχεται κάποιο διάλογο μαζί μας, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου, ότι έχουμε αδικηθεί και μιλάμε για μια διαχρονική αδικία, μιλάμε για 14 χρόνια, στην οποία έχουν συμβάλει σε αυτήν την γιγάντωση της αδικίας όλα τα κόμματα, όλοι όσοι κυβέρνησαν. Δυστυχώς δεν γίνεται διάλογος. Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι το ζήτημα έχει λήξει και θεωρεί ότι έχει λήξει διότι φέρνει στο προσκήνιο κάποιες νομικίστικες δικαιολογίες. Η αδικία, ξέρετε κυρία Παρασκευά, εγώ θεωρώ, όπως και πάρα πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας, ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Παιδείας, έπρεπε μέσα σε 2 χρόνια από τότε που το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη πως όντως έχουμε αδικηθεί και όντως έχει υπάρξει αποκατάσταση δικαιοσύνης, έπρεπε όλοι οι συναδελφοί μου να προσφύγουμε εκ νέου στη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που πέρασαν λοιπόν αυτά 2 χρόνια, δεν έχουμε το δικαίωμα πλέον να ζητάμε το διορισμό μας. Εδώ όμως θα πρέπει να πω το εξής. Πρώτον, δέχομαι ότι πέρασαν λοιπόν τα 2 χρόνια αυτά τα οποία μου δίνει το ελληνικό κράτος στο να προσφύγω. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο εκεί. Δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα ελληνικά δικαστήρια ως προς το βασικό στοιχείο, δηλαδή ως προς την αδικία την οποία έχουμε βιώσει, δεν ήταν εναντίον. Την αποδέχτηκαν. Άρα μένουμε ουσιαστικά σε κάποια τερτύπια νομικίστικα και σε κάποιες δικαιολογίες. Θα λέγαμε, για να μιλήσω και εγώ με νομικούς όρους, αν και νομικός δεν είμαι, ότι ναι, αντιλαμβάνουμε το παραδεκτό της υπόθεσης, ότι το παραδεκτό δηλαδή ότι πέρασαν τα 2 χρόνια, όμως το βασικό στοιχείο, αυτό που είναι δηλαδή η βασική ουσία του ζητήματος, η αδικία, έχει υπάρξει, δεν έχει παραγραφεί. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζητούμενο. Και το δεύτερο, όπως σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει και θέλω να το ξαναπώ και τώρα, δεν είναι δυνατόν όταν η πολιτεία παραδέχεται πως έχει λειτουργήσει αντισταγματικά, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει μία απόφαση και η οποία απόφαση, κυρία Παρασκευά, δεν είναι ατομική. Αφορούσε όλους τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008 και ανέφερε λοιπόν ότι έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια αδικηθεί και ζητούσε, πρότεινε, προέτρεπε την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η πολιτεία η οποία έχει σφάλει να ζητάει από τους πολίτες να προσφύγουν εκ νέου επειδή η πολιτεία δεν έχει το θάρρος να διορθώσει μία αδικία την οποία η ίδια έκανε. Τότε δεν μιλάμε για ευνοούμενο κράτος. Προφανώς δεν διαφωνεί κανείς με όλα όσα λέτε. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που βλέπουμε να υπάρχει έτσι, το αίσθημα της αδικίας. Είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το ζητούμενο είναι, εάν εσείς έχετε άλλα όπλα για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση ή τα έχετε εξαντλήσει. Όχι, δεν τα έχουμε εξαντλήσει, διότι εδώ πρέπει να πω ότι έχουμε προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε πρόσφατα μία νέα απόφαση, η οποία αναφέρει ότι
Το 2019, που με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που αποκαταστάθηκαν 450 συνάδελφοί μας, δικαίως αποκαταστάθηκαν, αν και είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες από εμάς, το Συμβούλιο της Υποκρατίας λοιπόν απεφάνθη ότι καλώς έγιναν αυτοί οι διορισμοί, ωστόσο όλοι οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ είμαστε ίσοι. Επομένως, εδώ η απόφαση της πολιτείας να μην αποκαταστήσει και εμάς αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και όπως πολύ ωραία το θέσατε και στο παρελθόν, έχουν ξεπεραστεί τέτοια εμπόδια με την πολιτεία να προβαίνει σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Να σας θυμίσω τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 1998, που μέσα με μια νομοθετική ρύθμιση αποκατεστάθηκαν. Αυτό λοιπόν ζητάμε και εμείς, ότι μπορούμε να αποκατασταθούμε. Διότι είναι ξεκάθαρο, πάνω από το 40% των προσλήψεων, τόσο σε μόνιμο προσωπικό όσο και σε αναπληρωτές, σύμφωνα με το ΣΤΕ και όχι σύμφωνα με εμένα, ήταν ενσταγματικό. Και θα ήθελα εδώ, κυρία Παρασκευά, επειδή η αριθμή είναι αμήλικτη, να σας δώσω ένα νούμερο. Ναι. Μετά από δικές μας έρευνες, την περίοδο 2009 μέχρι 2014, το 60% σύμφωνα με την αντισυνταγματική διάταξη της πολιτείας, 60% από ΑΣΕΠ και 40% εκτός ΑΣΕΠ, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι 100% από ΑΣΕΠ, το 60% λοιπόν του συνόλου των διορισμών που έγιναν ήταν 1.835 συνάδελφοι, 60% με επιτυχία ΑΣΕΠ. Ξέρετε πόσο ήταν το 40%? 2.670. Πώς είναι δυνατόν το 40% να είναι τόσο πολύ παραπάνω από το 60%? Εδώ λοιπόν έχει υπάρξει μια αδικία. Καλούμε το Υπουργείο να την αποκαταστήσει. Μάλιστα σήμερα ο Υπουργός σε συνέντευξη που έδωσε είπε πως ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει στο πλαίσιο της νομιμότητας. Μα ακριβώς αυτό ζητάμε και εμείς. Ναι. Στο πλαίσιο της νομιμότητας να κινηθεί το Υπουργείο Παιδείας και αν θέλει επιτέλους να ενεργήσει, να δράσει νόμιμα, θα πρέπει να μας αποκαταστήσει. Και νομίζω ότι έχετε εγκλωβιστεί σε μια διεκδίκηση απολύτως δικαιολογημένη, γιατί γι' αυτό συμμετείχατε στο διαγωνισμό και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει και κάποτε να εργαστείτε. Η αλήθεια είναι, κυρία Παρασκευά, ότι εργαζόμαστε τόσα χρόνια. Δεν έχουμε μείνει άνεργοι, γιατί ξέρετε, το ακούμε και αυτό. Αν και πλέον όλοι οι πολίτες, όλο και περισσότεροι πολίτες που μαθαίνουν το τι έχει συμβεί, στέκονται στο πλευρό μας, είναι μαζί μας και εργαζόμαστε. Και προσόντα έχουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να πιστώσουμε την επιτυχία μας στον ΑΣΕΠ. Από τη στιγμή που δώσαμε στον ΑΣΕΠ με σκοπό να διοριστούμε σε ένα δημόσιο σχολείο, να δουλέψουμε σε ένα δημόσιο σχολείο και το πετύχαμε, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο να πρέπει να λέμε γιατί το διεκδικούμε 14 χρόνια μετά. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι άλλο. Ναι. 14 χρόνια μετά δεν οφείλεται αυτή η καθυστέρηση σε εμάς. Πρόκειται για παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Δεν φταίμε εμείς που τα δικαστήρια καθυστερούν να βγάλουν αποφάσεις. Δεν φταίμε εμείς που το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε θετική απόφαση υπέρ μας και η πολιτεία συνέχισε να μας αδικεί και συνέχισε τις ίδιες τακτικές. Και επίσης, κυρία Παρασκευά, επιτέλους με την αποκατάσταση των ΑΣΕΠΙΤΟΝ του 2008 θα ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του ΑΣΕΠ, ο οποίος καταστρατηγήθηκε φανερά. Μάλιστα. Πολλά και σημαντικά, το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις. Η Υπουργός Παιδείας αύριο θα είναι στην περιοχή της Λάρισας. Φαντάζομαι και εκεί οι συνάδελφοί σας που είναι σε αναμονή θα τις το βάλουν με κάποιο τρόπο το θέμα αυτό μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και εγώ. Πολλοί και αξιόλογοι συνάδελφοι, κυρία Παρασκευά, είναι σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Πλέον δεν το βάζουμε κάτω, διεκδικούμε το δίκιο μας και θα φτάσουμε, αν χρειαστεί, και μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ελπίζω όμως τόσο η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και η ελληνική πολιτεία να πάρουν τη γενναία απόφαση, τη σωστή απόφαση. Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και εσείς, καλό σας βράδυ.